ντέρμπι ΑΕΚ Παναθηναϊκού σήμερα, κατεφημισμών πιστεύετε? Με ποιο συνέστημα έρχονται οι οπαδοί της ΑΕΚ να παρακολουθήσουν το σημερινό παιχνίδι? Έρχονται για να κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό οπωσδήποτε και την Τετάρτη θα το επαναλάβουμε για δεύτερη φορά οπωσδήποτε. Αποδέχεστε τις ελπίδες του Πέτρου Ραβούση για την κατάκτηση του τίτλου? Πιστεύετε ότι υπάρχουν ελπίδες ακόμη? Όχι, δεν το βλέπω. Κύριε Κυριόπουλε, λίγα λεπτά πριν αρχίσει το μεγάλο παιχνίδι ΑΕΚ Παναθηναϊκού εδώ στη Φιλαδέλφεια, πού πιστεύετε ότι θα κριθεί αυτό το παιχνίδι και ποια είναι η ευχή σας για το σημαντικό για την ΑΕΚ αυτό το παιχνίδι? Θέλω να είναι πάντα η γιορτή του ποδοσφαίρου. Ένα παιχνίδι ΑΕΚ Παναθηναϊκού πάντα είναι ένα ντέρμπι. Το λυπηρό είναι ότι δεν έχει το ενδιαφέρον των φιλάθλων που θα έπρεπε. Και πιστεύω ότι πάντα στα ντέρμπι η ψυχραιμία είναι αυτή που δίνει τον νικητή. Εύχομαι όλοι να περάσουν μια καλή ποδοσφαιρική μέρα και κυρίως μια μέρα που να τιμάει το ποδόσφαιρο. Και όλα τα άλλα θα έρθουν. Πιστεύω ότι η ΑΕΚ σήμερα είναι καλύτερη. Κύριε Ζάετ, σε δύο κουβέντες είπατε πως το σημερινό παιχνίδι είναι το πρώτο ημίχρονο του τελικού της Τετάρτης. Ξακολουθείτε να το πιστεύετε αυτό και τι είπατε στους παίκτες? Βέβαια, βλέπω και ο κόσμος κατάλαβε αυτό. Είναι ωραία ατμόσφαιρα, βέβαια, και έχει πολύ κόσμο δίπλα του και είναι με κάποιο τρόπο, επειδή παίζει μέσα στην έδρα, είναι με κάποιο τρόπο μικρό φαβορί. Εμείς δεν έχουμε πολλούς παίκτες, αλλά πιστεύω αυτοί που θα παίξουν θα δώσουν όλα. Ναι, να δούμε την προσπάθεια της ΑΕΚ με το γύρισμα. Δύο παίκτες πάνω στην μπάλα. Πέφτει ο Βάντσε και μπλοκάρει. Μαρτσέλο, κοντινή πάσα στο Σαβεύσκι που μπαίνει στην περιοχή. Το σούτ αρπάζει την μπάλα με το ένα χέρι ο Βάντσε. Μαρτσέλο που έχασε δύο σημαντικές ευκαιρίες στον αγώνα της Νάπολης και εδώ Μανολάς κάνει το 1-0. Να λοιπόν πω ότι δεν πέτυχαν οι επιθετικοί της ομάδας τους τα 39 λεπτά που προηγήθηκαν, αλλά και στην προηγούμενη φάση ακριβώς το πετυχαίνει ο Στέλιος Μανολάς. Από τον Κωνσταντινίδη και προωθείται, είναι τώρα στο ημιγύκλιο της περιοχής, επιμένει ο Κετσπάγια στο έδαφος, αλλά όχι αντικανονικά όπως υποδεικνύει ο ψυχομάνης. Νίκος Βαγκελάτος, ο πολιτικός συντάκτης, ο συνάδελφος, ο οποίος είναι δηλωμένος ΑΕΚτης. Τις εντυπώσεις από το σημερινό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό? Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πει κανείς λεπτομέρειες, είναι πολύ καλύτερη ΑΕΚ. Τον Παναθηναϊκό τον βλέπω όπως τον περίμενα, πολύ πεσμένο. Μου κάνει εντύπωση που έχει λίγο κόσμο εδώ, πολύ λίγο. Ναι, και η ΑΕΚ δεν παίζει το καλύτερο της παιχνίδι. Ευκαιρίες πολλές έκανε, σίγουρα έπρεπε να βάλει ένα γκολ. Ο προπονητής της Βέρας, ο Θωμάς Κατσαβάκης, στις εξέδρες της Φιλαδέλφειας. Τις εντυπώσεις από τον ντέρμπι? Νομίζω ότι η ΑΕΚ υπερέχει σε όλους τους τομείς. Έχει περισσότερο πάθος για το αποτέλεσμα και είναι θέμα χρόνου να πετύχει και ένα δεύτερο γκολ. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει καθόλου πάθος, περιμένει το μοιραίο, αυτό μας δείχνει. Η πρόβλεψη για την Τετάρτη, ποιος θα σηκώσει το κύπελλο? Έχει ένα αγωνιστικό προβάδισμα η ΑΕΚ και από πλευράς ψυχολογίας θα έλεγα και νομίζω ότι είναι το πρώτο φαβορί. Ο κύριος Παραζής να μας δώσει την εκτίμησή του σχετικά με τον τραυματισμό του Χρήστου Μαλαδένη. Θα είναι έτοιμος την Τετάρτη? Όχι, ο Μαλαδένης δεν προλαβαίνει να είναι την Τετάρτη έτοιμος. Η εκτίμησή σας την Τετάρτη, ποιος θα σηκώσει το κύπελλο? Ελπίζουμε να είμαστε εμείς. Πάντα η ΑΕΚ. Πώς κρίνετε την απόδοση του πρώτου μέρους και από τις δύο ομάδες σε αυτό το ντέρμπι και αν υπάρχει κάποιο μήνυμα εν ώψη βέβαια του τελικού της Τετάρτης? Ένα διαφορετικό παιχνίδι βέβαια εκείνο. Σίγουρα είναι διαφορετικό παιχνίδι. Έχουμε μια ομάδα την ΑΕΚ που θέλει το παιχνίδι και προσπαθεί. Και έχουμε τον Παναθηναϊκό που προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο, να μην χάσει ή αν μπορεί να κάνει την έκπληξη. Αυτή τη στιγμή προηγείται η ΑΕΚ. Θα έλεγα ότι θα πρέπει να βάλει έναν γκολ ακόμα να σιγουρέψει τη νίκη για το πρωτάθλημα. Γιατί ο Παναθηναϊκός πάντα είναι Παναθηναϊκός. Αυτά τα παιχνίδια έχουν μια ιδιαιτερότητα. Ποια είναι η εκτίμησή σας μέχρι τώρα για το παιχνίδι? Αναμφισβήτητα, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε μπροστά στο παιχνίδι της Τετάρτης, όπου πράγματι η ψυχολογία των Ελλήνων, ιδιαίτερα από τους ποδοσφαιριστών, είναι να φυλάσσονται για το παιχνίδι εκείνο που θα τα δώσουν όλα, το παιχνίδι το σημερινό είναι πάρα πολύ καλό. Κωστής που ψάχνει χώρο για το σουτ, για να δούμε, κλείνεται από δύο παίχτες. Από την κόντρα όμως ευνοεί το Μαρτσέλο που είναι στην περιοχή σου. Πάρει με το πόδι ο Βάντσε, την μπάλα πάει για μέσα. Σηκώνει τον Νικολαίδης που πρέπει να κυβρει την μπάλα και κάνει το 2-0. Η ΑΕΚ λοιπόν φτάνει με τη συμπλήρωση 48 λεπτών στο δεύτερο γκολ. Τράβηξε όπως είδατε μια δυνατή τζούρα ο Ραβούσης, μάλλον τζούρα ικανοποίησης από το τσιγάρο του. Πάσα του για τον Κωστή που περνάει από τον Βάντσικ, το πιάνει ο Βάντσικ, αφήνει ο διευθυντής να δει που θα καταλήξει η μπάλα. Πάνω στη γραμμή κατάφερε να την απομακρύνει, να είναι τα καλά ο Αλεξόπουλος. Ο Αλεξόπουλος που είδε και την κίτρινη κάρτα. Και τσπάει για τον κόρνερ. Μακριά με το κεφάλι ο Κόλλα. Σουτ στην κίνηση, εκπληκτική φάση. Εκπληκτική φάση, αλλά υπάρχει υπόδειξη του ψυχομάνη για αντικανονική θέση του Μαρτσέλο.
εξέδρα του Νικολαίδη. Μπαλαστρώνεται στο πόδι του Κωστή που σουτάρει. Καταπληκτική επέμβαση του Βάντσικ. Σεντράρι πρώτου Κωστένογλου. Βρίσκει ο Κασάπης με το κεφάλι ασθενό. Στρώνει την μπάλα στο Λιμπερόπουλο. Το shootout. Καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό. Νικολαίδης. Σκάβει την μπάλα πρώτου Αλεξόπουλου και παλιάζει υπέροχο γκολ από τον Ντανιέλ Μπατίστα. Ένα γκολ χαρμαϊδέστε στην εκτέλεσή του από την προσπάθεια του Νικολαίδη. Βαζέχα. Το σούτ από καλό σημείο. Ο Τματζίδης με διπλή προσπάθεια μπλοκάρει. Να ο Πολωνός. Πέτρο Ραβούση 3-0 η ΑΕΚ. Σήμερα μεγάλη εμφάνιση. Άνετα τον Παναθηναϊκό που για μια ακόμα φορά απογοήτευσε. Πώς είδες την ομάδα σου και αν είναι έτοιμη για το μεγάλο παιχνίδι της Τετάρτης? Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε και εμείς άγχος. Δημιουργήσαμε όμως τις προϋποθέσεις. Το 3-0 θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο. Αλλά όσο για το τελικό του κυπέλου, πιστεύω ότι θα είναι τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Με τελείως διαφορετική ψυχολογία. Και περισσότερο εκ μέρους του Παναθηναϊκού, γιατί σε ένα παιχνίδι μπορείς να υλοποιήσεις το στόχο σου. Ενώ στο πρωτάθλημα ίσως είναι πολύ, μάλλον είναι μακριά ο Παναθηναϊκός, δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο στόχο, ενώ στο κύπελλο θα είναι διαφορετικά. Πιστεύεις ότι ο Παναθηναϊκός, Πέτρο, έκρυψε κάτι σήμερα, αφού το γεγονός είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει απομακρυνθεί, δεν έχει ελπίδες για τον τίτλο? Κι αν ναι, τι θα έχετε να απαντήσετε εσείς για την Τετάρτη? Το ότι δεν παίξανε αρκετοί παίχτες είναι κάτι. Το 3-0 λέει κάτι σήμερα για την ψυχολογία των παιχτών σου? Ναι, για την ψυχολογία, αλλά σας είπα και πάλι ότι είναι διαφορετικό παιχνίδι Τετάρτη και θα πρέπει να το δούμε διαφορετικά. Ντανιέλ, μεγάλη νίκη 3-0 με αντίπαλο του Παναθηναϊκού. Πέτυχες και ένα γκολ, έπαιξες λίγο. Αλλά αυτή η νίκη σημαίνει κάτι για το παιχνίδι της Τετάρτης του κυπέλου? Όχι, νομίζω δεν σημαίνει τίποτα. Αυτό είναι προαθλήμα και πρέπει να κερδίσουμε για να κάνουμε μια απομακρύνωση μας πιο πολύ από τον Ολυμπιακό. Το παιχνίδι της Τετάρτης είναι άλλο, είναι τελικό, είναι διαφορετικά. Μετά από τόσες μεγάλες επιτυχίες πέρυσι που έκανε Παναθηναϊκός, προετοιμασία που κάναμε καλοκαίρι, που είναι βάση όλο το περίοδο, ήταν μικρή. Με διάστημα ήταν 3-4 εβδομάδες που δυστυχώς και Χουάν είχε αυτό το πρόβλημα. Ήθελε να αφήσει παίχτες πιο πολύ ελεύθερος και δυστυχώς δεν κάναμε προετοιμασία όπως έπρεπε. Αλλά εντάξει, αυτό είναι δικαιολογία. Εμείς τώρα εδώ που είμαστε μετά από 5 μήνες και βέβαια ότι έπρεπε να κάνουμε, και πιο καλή απόδοση. Αλλά δεν είναι τελείως θέμα φυσική κατάσταση.